That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Σήμερα μαζευτήκαμε στο σπίτι της 24 Media, φέραμε 4 gamers για να δοκιμάσουν τις ταχύτητες της Wind, τις Fiber Optic ταχύτητες. Παίξαμε Splatoon online. Όσο ανεβαίνεις επίπεδο, ανεβαίνεις, ναι, παίρνεις και καινούργια όπλα, καινούργιο gear, π.χ. Κράνος. Κατάρα! Νικήσαμε. Προφανώς νίκησες, γιατί με την πρώτη κίνα της Wind δεν λάγκαρες πουθενά και παπ! Ισχύει. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ping και η ταχύτητα. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Έχουμε καλύτερη ταχύτητα FPS λόγω ότι είναι Fiber. Άμα ήταν VDSL ή κάποια άλλη, θα είχαμε κάποια μικρά μιλισεκόντα απόκριση. Ό,τι και να βάλουμε θα τρέχει τόσο καλά. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση το Switch, γι' αυτό το λέω και μου κάνει εντύπωση πόσο καλά τρέχει το Netflix. Και αυτό πιστεύω θα φαίνεται ακόμα καλύτερα στο Mario Kart. Α, κοίτα, εδώ κοίτα τι φοράει όλο! Λογικά το Splatoon Fest όταν έχει τη μέρα μας δίνει η μπλούζα. Ναι, ακριβώς. Οκ. Επειδή ουσιαστικά μας εμβολεύσει ένα όπλο και γίνεις expert σε αυτό. Δεν αλλάζεις εύκολα. Ακριβώς αυτό. Αν βρεις το όπλο που σε εμβολεύει. Οι gamers ήταν εξαιρετικοί, πολύ καλό κλίμα, πολύ καλά vibes. Χαρήκανε πάρα πολύ να παίξουν, να δοκιμάσουν τα παιχνίδια που τους είχαμε να τους προσφέρουμε και χαρήκανε πάρα πολύ και με τις ταχύτητες που μπορέσαν επιτέλους να παίξουν online χωρίς κανένα lag, χωρίς να περιμένουν, χωρίς disconnections, χωρίς τίποτα. Πάνε γρήγορα το internet μας, άρα δεν περιμένουμε καθόλου. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κωνσταντίνος, πήραμε για πίλη. Μπράβο, παιδιά. Η κάθε ομάδα έχει κάθε φορά το ένα χρώμα. Εμείς τώρα που έχουμε το κοκκινάλι, θέλω να χρησιμοποιήσω τα motion controls για κάποιο λόγο. Και τώρα έχω πάρει μια ειδική δύναμη. Κάθε όπλο σου δίνει μια ειδική δύναμη. Προσπαθεί να κάνει να ελέγξει και το community παράλληλα. Δηλαδή σου βάζει και ποιοι παίχτες έχουν καλύτερη συμπεριφορά στο παιχνίδι κτλ. Find a corner where the big boys play.